Λοιπόν, επιστροφή εδώ επί του πιστήριου και επειδή όπως είπαμε διαμαρτύρεστε καθημερινά πολλοί από εσάς γιατί δεν υπάρχουν εκπρόσωποι της Χρυσής Αυγής κουβέντες στις συζητήσεις μας, ξαναλέμε για άλλη μια φορά ότι στα πάνελ δεν συμμετέχουν εκπρόσωποι άλλων κομμάτων, οπότε κατά διαστήματα έχουμε εδώ προσκεκλημένους και κουβεντιάζουμε μαζί τους μόνοι μας. Λοιπόν, ο κ. Χρήστος Παπάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής. Καλησπέρα σας. Και ο κ. Αρτέμης Μαθηθόπουλος, βουλευτής ΣΕΡΟΝ του κόμματος. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Τις ερωτήσεις σας στο 210-34-89-008, τις οποίες έχετε να στείλετε ενδεχομένως. Αύριο είπαμε η δισογραφία λέει κατεπηγόντως στη Βουλή για έγκριση ή πρόταση προς τους θεσμούς η ελληνική. Θα ψηφιστεί κατά τα φαινόμενα από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν θα έχει απώλειες, τους ανεξάρτητους Έλληνες που συγκυβερνούν και από Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι. Από όσο γνωρίζω, η Χρυσή Αυγή. Ο Σορβανιγκής δεν είπε ότι δεν θα ψηφιστεί. Τον είχαμε προηγουμένως. Ναι, από όσο γνωρίζω. Το ΚΚΕ προφανώς δεν ψηφίζει και η Χρυσή Αυγή τώρα. Η Χρυσή Αυγή όχι. Στο πλευρό των Ελλήνων, διότι οι Έλληνες στο δημοψήφισμα της περασμένης Κυριακής ψήφισαν όχι στα μνημόνια. Δηλαδή δεν ψήφισαν μόνο όχι στην πρόταση Γιούγκερ όπως ήταν το ερώτημα του δημοψηφίσματος, ψήφισαν όχι σε όποια μέτρα. Γιατί αυτή τη στιγμή έρχονται κάποια μέτρα τα οποία είναι μια παραλλαγή των μέτρων Γιούγκερ. Δεν λαμβάνεται υπόψη δηλαδή η γνώμη του λαού. Και επομένως, όχι στα μνημόνια, όχι στη... η επόμενη κίνηση. Στα μνημόνια, σε εφαρμοστικούς νόμους. Ναι, η επόμενη κίνηση. Η επόμενη κίνηση τι εννοείται. Όχι, το ακολουθεί το πολιτικό σύστημα και λένε όχι στα μνημόνια, φύγεται. Κοιτάξτε, όταν ένας πρωθυπουργός που θέλει να λέγεται ηγέτης, τώρα αυτό σηκώνει μεγάλη συζήτηση, που θέλει να λέγεται ηγέτης και έχει στο πλευρό του το 62% του ελληνικού λαού, μπορεί να κάνει θαύματα. Και όταν μάλιστα αυτός ο πρωθυπουργός στις προγραμματικές του δηλώσεις ήταν κάθετος και έλεγε ότι με ένα νόμο, με ένα άρθρο, θα καταργήσω το μνημόνιο και τους εφαρμοστικούς νόμους. Αντί αυτού βλέπουμε να έρχεται με διαδικασία εξπρές νέο μνημόνιο, βλέπουμε 5 μήνες απραξίας και ένα εκβιαστικό, θα έλεγα, δημοψήφισμα με τράπεζες κλειστές. Η επιλογή ποια έχει... Ο κ. Τσίπρας με το 61% ποια επιλογή θα έλεγα. Δεν είναι θέμα επιλογής. Αποφάσισε ο ελληνικός λαός την περασμένη Κυριακή. Εντάξει, ναι. Σου κλείνει πλέον... τις τράπεζες και σε στέλνει στα ATM με δελτίο. Και σου λέει λεφτά μέχρι την Κυριακή. Μέχρι τη Δευτέρα. Ναι. Όπως η κυρία Καξέλη είπε, μέχρι τη Δευτέρα. Αυτή η κουβέντα είναι θεωρητική. Δεν είναι θεωρητική. Διότι, όχι, αφήστε με να ολοκληρώσω. Διότι μέχρι και την ημέρα του δημοψηφίσματος με τέτοια ψευτοδηλήματα οδηγήθηκε ο λαός στις κάλπες. Ότι σε περίπτωση που επικρατεί το όχι, θα έρθει το τέλος του κόσμου, ότι η Ελλάδα θα πτωχεύσει, θα βρεθεί εκτός ευρωζώνης, εκτός ευρώ και το καθεξής. Λοιπόν, δεν είναι θέμα επιλογής. Εφόσον ο ελληνικός λαός ρωτήθηκε δια δημοψηφίσματος τι θέλει να γίνει και η απάντηση ήταν όχι, δεν έχει κανένα δικαίωμα ο Πρωθυπουργός να έρθει νύχτα και να περάσει ένα τρίτο μνημόνιο. Το οποίο μάλιστα είναι ενδεχομένως ίσως πολύ σκληρότερο από τα προηγούμενα δύο. Η τοποθέτηση, η ερμηνεία και η θέση είναι σωστή. Αλλά έχει μπροστά σου έναν κόσμο που αρχίζει και διαμαρτύρεται στις ουρές. Μα επέλεξε ο κόσμος. Αυτό όχι, επέλεξε. Δεν επέλεξε. Επέλεξε, αλλά δεν έχει ζήσει. Και αρχίζει και. Αλλά να αντέξει. Σου λέει τη Δευτέρα τέρμα τα λεφτά. Ξαναλέω. Το θέμα της χρηματοδότησης τέθηκε πρώτου δημοψηφίσματος και με αυτό το εκβιαστικό δίλημα ότι η Ελλάδα όχι, θα πτωχεύσει. Ναι, αλλά έχεις όμως λοιπόν, τη Δευτέρα το πρωί. Εγώ έχω να επισημάνω το εξής. Ότι ο ελληνικός λαός μέσα σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και με συνθήκες πραγματικά ανώμαλες είχε να επιλέξει ανάμεσα σε ένα μνημόνιο το οποίο προτάθηκε από τους δανειστές. Συμφωνούμε. Αύριο ένα... το πρωί λοιπόν, βγαίνει από λεφτά και δεν μπορεί να πληρώσει. Α το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση εκτός μνημονιακού πλαισίου. Ας πάρει επιτέλους μια πρωτοβουλία, το θάρρος, αφού έχει και την κατάθεση το 62% των Ελλήνων, να κάνει μια πολιτική ρήξη και έλευση, αν θέλετε. Η οποία. Αν είσαστε εσείς. Κύριε Κουρή, συγγνώμη, εσείς όπως θέτετε το ερώτημα, το θέτετε το ερώτημα και λέτε, παραδείγματος χάρη, το τοποθετείτε στα πλαίσια του ρεαλισμού. Όχι του ρεαλισμού. Του πολιτικού ρεαλισμού. Ρεαλισμού. Πραγματική κανονική ζωή. Του ρεαλισμού. Χρησιμοποιώ αγγλικό όρο, του ρεαλισμού. Λοιπόν, για μας άλλο ρεαλισμό και άλλο υποταγή. Αν συνεχίσουμε με την πολιτική. Συμφωνώ και εγώ, όχι, δεν θέλουμε με υποταγή. Εσείς στο κανάλι σας. Όχι, όχι, και αυτά που ζητάνε. Αντιμνημονιακή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την περίοδο της κυβερνήσεως Σαμαρά. Έχει μια ιστορία αντιμνημονιακή. Συνεχίζουμε σε αυτή τη γραμμή. Αυτό που πιστεύουμε. Αλλά σας λέω ότι και αυτά που ζητάνε θα το δείτε αύριο. Μου λέτε για τον ρεαλισμό, ο οποίος εξισούται αυτή τη στιγμή με την υποταγή. Όχι, μια στιγμή, λάθος.
έχει μια πραγματικότητα. Και ρωτάω, πώς αύριο το πρωί, μου δεν λέω να υποταχθείς. Πες μου τη λύση, ρωτάω. Ζητάω. Αυτό ζητάω. Η ζωή μπορεί να συνεχιστεί και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να συνεχιστεί και εκτός Ευρώ. Ρε, αλλά έχεις προετοιμάσει τον κόσμο. Υπήρξε. Όχι, έχεις προετοιμάσει. Αυτό είναι ένα μεγάλο έγκλημα. Αυτό είναι ένα μεγάλο έγκλημα. Ότι να του πεις θα στριμωχθείς λίγο. Της αντιμνημονιακής, της αντιμνημονιακής εντός αγωγικών δύναμης. Το κράτος έχει εντός αγωγικών δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένει ο κόσμος, θα πάω τη σύνταξή μου. Διότι μας κοροϊδέψε. Κοροϊδέψε τον ελληνικό λαό δηλαδή. Ο Μάικλ λέει αν έχει προετοιμαστεί οι πολίτες και η χώρα όχι, για να αντιμετωπίσουν το κράτος, να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση έκτακτη. Σωστό. Απλά αν είναι έτοιμη, ερώτηση, ναι. Θα έπρεπε να την κάνετε σε μια κυβέρνηση η οποία, εφόσον ανέλαβε το κόστος να κάνει ένα δημοψήφισμα για ένα τόσο κρίσιμο ερώτημα, θα έπρεπε να προβλέψει. Σωστό είναι, αλλά πήρε την απόφαση να υπογράψει ένα μνημόνιο. Λοιπόν, το θέμα της χρηματοδότησης. Επομένως, εγώ ρωτάω την άλλη επιλογή που ο καθένας θα ψάχνει να βρει ότι υπάρχει. Όχι υποταγή. Γιατί αυτό είναι υποταγή, είναι συνέχεια τη υποταγή. Είναι πού πα. Να το αντιστρέψουμε λίγο. Και θα πεις για να είμαστε εδώ... επίσης ρεαλιστές και εγώ την αντίθετη πλευρά. Όταν λοιπόν ο ελληνικός λαός θα κληθεί να πληρώσει, για παράδειγμα, μέτρα ύψους 16 δισεκατομμυρίων ευρώ, πιστεύω ότι αυτό το ερώτημα, οχριά αυτό που κάνετε μπροστά σε αυτό που θα αντιμετωπίσουμε αύριο μεθαύριο, τι να μου πει εμένα το γεγονός ότι οι τράπεζες δεν θα έχουν να δώσουν τη σύνταξη. Είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα πρέπει να εξασφαλίσεις τον πολίτη σου το στοιχειώδες για να ζήσει. Δεν κυβέρνησε η Χρυσή Αυγή όλα αυτά τα χρόνια. Μα δεν έχουμε για ποτέ κυβέρνηση. Αν είμαστε σε αυτή τη θέση, θα είχαμε προετοιμάσει και την οικονομία και τον κόσμο. Όχι, μπορεί να είστε στη θέση μια κυβέρνηση τώρα, έτσι. Θα βρεθούμε αργά ή γρήγορα εκεί πέρα. Ναι, δεν μπορεί να πει. Έχετε σκεφτεί ότι πώς θα αντιμετωπίσω αυτόν τον κόσμο. Να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση. Δηλαδή, στην αντιπολίτευση, πώς θα τα ψάρετε αύριο στην κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, θα πρέπει να πει ότι θα πρέπει να κάνει αυτό. Να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση. Αυτό είναι μια παράμετρο του προβλήματος. Εσείς επειδή. Από τις πολλές. Τελείωσα. Μια προσωπική ερώτηση. Εσείς επειδή είστε κάπως μεγαλύτερος από μένα. Ασφαλώς πολύ. Όχι πολύ μεγαλύτερος, κάπως μεγαλύτερος. Και ενδεχομένως και ο αδερφός σας θα θυμάται γιατί και εσείς. Και οι δύο δρόμοι δεν οδηγούν στο δελτίο. Όχι. Δηλαδή, και ο καταστροφικός δρόμος του μνημονίου και η καταστροφολογία του τι θα κάνουμε αν δεν έχουμε μέτρα. Και τα δύο οδηγούν στην εξαφλίωση. Και αυτές είναι οι ευθύνες. Επομένως, γι' αυτό σας πιέζω να πείτε ποια είναι η επόμενη διέξοδος. Δεν λέω λοιπόν, ότι άρα, ο καθένας μας, ο κάθε πολίτης θα σας ρωτήσει, έτσι. Να σας απαντήσω πάνω σε αυτό. Το πράγμα, εγώ, η διέξοδος λοιπόν απαντώ, είναι... δεν πέφτω εκεί που με οδηγεί η σημερινή κυβέρνηση. Δεν μπορείς να απαντήσεις ένα ερώτημα το οποίο αφορά το τελευταίο στάδιο πριν την καταστροφή. Θα έπρεπε να έχει γίνει μια προετοιμασία, ούτως ώστε να αποφευχθεί αυτό το φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα ο ελληνικός λαός, το οποίο πράγματι είναι και ρεαλιστικό. Θα ήταν καταστρεπτικό να λέγαμε ότι αυτή η εικόνα μας χαροποιεί όταν, για παράδειγμα, ο συνταξίουχος, σαν επέτσι, περιμένει να πάρει μία δόση από τη σύνταξή του έξω από το τραπεζικό μηχάνημα. Αύριο θα ψηφίσετε. Ναι, αλλά, και τελειώνω με αυτό και τι μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Τελειώστε. Θα έπρεπε να έχουμε ήδη εξασφαλίσει πρώτον αυτό που λέγανε αυτοί μέχρι πρώτον ως τουλάχιστον, την ομαλή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, διότι υπενθυμίζω κάτι το οποίο ίσως να διαφεύγει τη προσοχή όλων. Εδώ και δύο ολόκληρα χρόνια ανακεφαλοποιήσαμε τα τραπεζικά συστήματα, τα ιδιωτικά χρεοκοπημένα, μέσα από τη φορολογία των Ελλήνων. Λοιπόν, οι τράπεζες δεν αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο της χρεοκοπίας, άλλο η χρεοκοπία και άλλο η ρευστότητα. Το ερώτημα είναι λοιπόν πού πήγαν όλα αυτά τα χρήματα από τη φορολογία των Ελλήνων. Πάντως και εσείς παραδέχεστε. Αυτό που θα κάναμε, θα ήταν. Ναι. Αν τη Δευτέρα δεν υπήρχε συμφωνία και δεν υπάρχει συμφωνία, την επόμενη εβδομάδα θα ήταν στο απόλυτο χάος. Δηλαδή. Τώρα δυσκολεύτηκε να βρει τα 120 ευρώ τα δεύτερα η κυβέρνηση και τα έδωσε σήμερα με καθυστέρηση μεγάλη. Τη Δευτέρα την άλλη εβδομάδα τι θα δίνει. Δεν θα είχε δώσει τίποτα απολύτως. Να σας πω. Είναι, έτσι όπως ήρθαν εκβιαστικά τα διλήμματα, υπάρχει η αντίληψη σε πολύ κόσμο, ακόμα και κόσμος που ψήφισε το όχι, να τρομοκρατηθεί και να πει επιτέλους κάντε κάτι να μπορέσω να πάρω το 50-άρικο. Ο κόσμος πρέπει να αντιληφθεί όμως, ο ελληνικός λαός πρέπει να αντιληφθεί με το περήφανο όχι που είπε στις 5 του μηνός. Που είναι μια συνέχεια πολλών όχι που έχει πει ο ελληνικός λαός στην ιστορία του, ότι αν έρθουν τα μέτρα και συνεχίσει να υπάρχει μνημόνιο, θα πληρώνει ο ίδιος λαός τα παιδιά του, τα εγγόνια του, τα δυσεγγονά του, θα πληρώνουμε μέχρι το 2199. Ήρθε λοιπόν, λοιπόν η ώρα. Όμως απογείγει. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Συμφωνώ λοιπόν. Ήρθε λοιπόν η ώρα ο ελληνικός λαός με μια κυβέρνηση η οποία θα έχει έναν εθνικό προσανατολισμό και δεν θα είναι υποταγμένη στα κελέσματα του Διευθυντηρίου των Βρυξελών. Να κάνει μια πολιτική εθνικής αντίστασης, να καταγγείλει το μνημόνιο, να το καταγγείλει μόνο μερός,
ώστε να έχουμε ακόμα και από τη δύσκολη περίοδο η οποία θα προκύψει και το συμφωνώ μαζί σας όπως το εκθέτετε, να προκύψει ένα έστω και μια ελπίδα ενός καλύτερου μέλλοντος. Γιατί με το μνημόνιο ο ελληνικός λαός δεν έχει μέλλον. Σε συνδυασμό δε, όχι μόνο με το μνημόνιο, σε συνδυασμό και με τον σημερινό νόμο που πέρασε στα ψηλά και δυστυχώς δεν έχει δει τα φώτα της δημοσίωτος όπως θα έπρεπε να δει, την ψήφιση του λαθρονομοσχεδίου που δίνει την ηθαγένεια, ηθαγένεια παρακαλώ και όχι υπηκότητα, την ηθαγένεια στους λαθροεισβολείς. Μισό λεπτό. Όμως λέτε για μια εθνική κυβέρνηση. Εδώ όμως βλέπω εγώ μια δημοσκόπηση μια εταιρεία, Public Issue νομίζω είναι, έτσι για να το σιγουρευτώ, 21 Ιουνίου. Είναι πριν από 15 μέρες. Mm-hmm. Λοιπόν, στην Αυγή δημοσιεύθηκε. 47,5% με εκτίμηση πρόθεση ψήφου ο ΣΥΡΙΖΑ. 19,5% Νέα Δημοκρατία. Τρίτο κόμμα Χρυσή Αυγή με 6,5%. Μετρώντας τις δυνάμεις που έχουν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, αυτοί που θα ψηφίσουν αύριο ναι στη συμφωνία κατά πάσα πιθανότητα. Ποτάμι, Πασόκ, ανεξάρτητοι Έλληνες, όλο αυτό είναι ένα τεράστιο κομμάτι του ελληνικού λαού. Εκφράζουν δηλαδή ένα, πάνω από 70-75% του ελληνικού λαού. Εσείς είστε στο 6,5%. Και το η πιο πρόσφατη έκφραση ήταν η έκφραση της 5ης Ιουλίου. Ναι, δεν ψήφισα. Ψήφισαν όμως οριζόντια, το ξέρετε. Φαντάζομαι και δικοί σας ψηφοφόροι μπορεί να ψήφισαν ναι. Με έναν αστερίσκο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να βασιζόμαστε σε τέτοια μεγέθη και δεδομένα. Και το πρόσφατο παράδειγμα της 5ης Ιουλίου είναι το πιο χαρακτηριστικό. Δεν ψήφισαν όπου, το όχι, όπου το όχι επικράτησε με μεγάλη διαφορά από το ναι, αλλά άλλα ακούγαμε στις τηλεοράσεις και άλλα ακούγαμε από διάφορα τηλέφωνα. Τα οποία. Ναι, ναι, γι' αυτό δεν επικαλέστηκε. Επομένως, ναι. Επομένως, εγώ θεωρώ ότι αυτή η κατάσταση, η οποία πράγματι είναι. Να τη χαρακτηρίσουμε ανώμαλη σε ό,τι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις, σίγουρα θα έχει κερδισμένους και χαμένους σε πολιτικό επίπεδο. Η φθορά θα χτυπήσει οπωσδήποτε και το ΣΥΡΙΖΑ. Οπωσδήποτε και τη Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν έχει το περιθώριο φθοράς όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, λόγω της μεγάλης απόσπασης που τους χωρίζουν σε εκλογικό ποσοστό, αλλά θα ενισχυθεί η Χρυσή Αυγή. Γιατί? Διότι αναλάβαμε ένα πολύ μεγάλο πολιτικό ρίσκο, συντασσόμενοι με ένα όχι, διαφορετικό από όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι λέγανε ότι απορρίπτουμε την πρόταση Γιούνκερ για να φέρουμε το δικό μας μνημόνιο. Εμείς είπαμε ξεκάθαρα όχι σε όλα τα μνημόνια, καλά, όποια και αν είναι αυτά. Το ΚΚΕ επίσης έχει πάρει θέση. Το ΚΚΕ πρότεινε ένα άκυρο ψηφοδέλτιο. Συντάχθηκε με τη Νέα Δημοκρατία στην ουσία. Και επιπλέον είπαμε και κάτι πολύ απλό. Το ΚΚΕ, καθόλου. Λέτε, αλλά και καθόλου. Δεν και κάτι επιπλέον. Αλλά... Εμείς είπαμε ότι εφόσον ο ελληνικός λαός αποφάσισε στις 5 του μηνός. Συνταχθήκατε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ορίστε. Ότι συνταχθήκατε με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, είπαμε. Εμείς απορρίπτουμε το μνημόνιο. Και στο νομοσχέδιο την ηθαγένεια συνταχθήκατε με τη Νέα Δημοκρατία. Αύριο θα ψηφίσουμε όμως όχι σε αυτό που φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία συντάχθηκε με εμάς. Στο μνημόνιο που φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ ανοίχτα θα ψηφίσουμε όχι. Ένα περίφημο. Λοιπόν, κατατέθηκε στη Βουλή η ελληνική πρόταση, συγγνώμη, έτσι, είναι στα αγγλικά. Η πρόταση που κατατέθηκε στη Βουλή είναι γραμμένη στα αγγλικά, όχι όμως με μέτρα, αλλά είναι η απόφαση αυτή που είπαμε για πράσινο φως στην κυβέρνηση. Να... Όχι, είναι για να δώσει εξουσιώδηση. Για να δώσει εξουσιώδηση και πραγμάτευση. Δεν έχει μέτρα, λέει. Είναι... Και ό,τι αποφασίσουν έξω. Με ό,τι αλλαγή. Το λευκή επιταγή δηλαδή. Λοιπόν, έχει τα λίγα. Άρα επιταγήκαμε απόλυτα. Η Χρυσή Αυγή, η λευκή επιταγή δεν δίνει. Ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε σε κανέναν να παίξει το μέλλον. Το μέλλον της χώρας και το μέλλον του ελληνικού λαού είναι ακριβώς, στα ζάρια. Είναι αδιευκρίνιστο ακόμα, Μάκης και κύριε, και συγγνώμη, πώς ακριβώς θα γίνει η διαδικασία, γιατί υπάρχει όντως αυτό που είπαμε πριν, η πληροφορία ότι θα υπάρχει έγκριση, αλλά είναι, υπάρχει ένα θεσμικό παράδοξο, το οποίο δεν έχει, αν ισχύει αυτό, δεν έχει ότι προηγούμενο. Δεν έχει προηγούμενο. Ναι. Θα το δούμε τελικά πώς θα. Προηγούμενο δεν υπάρχει. Ναι, δεν ξέρω τι εικόνα έχετε εσείς και αν έχετε εικόνα. Δηλαδή, αυτό που διαβάζουμε εδώ είναι ότι υπάρχει εξουσιώδηση. Αν ισχύει αυτό. Τότε να ρωτήσω κάτι, για ποιο λόγο είναι το δημοψήφισμα, εφόσον δίνουμε λευκή επιταγή σαν ελληνικό κράτος, να βάλουν αυτοί τους όρους με τους οποίους θα δανείζεται η χώρα και τα οποία μέτρα θα θεσπιστούν από αύριο μέχρι μεθαύριο. Τους όρους βάζουν έξω. Και ο ελληνικός λαός δεν είναι υπεράνω των βουλευτών. Ο ελληνικός λαός εκφράστηκε στις 5 Ιουλίου. Ναι, είπε όχι στην πρόταση Γιούνκερ. Έχει ψηφίσει όμως, υπάρχει και μέσα σε όλα αυτά. Δεν είπε μόνο όχι στην πρόταση Γιούνκερ. Συγγνώμη, Χρήστο, διότι το ερώτημα του ψηφοδελτίου ήταν ενδεχομένως και πονηρό. Παραπλανητικό. Διότι το όχι των Ελλήνων μπορεί κάποιος να το μεταφράσει ότι ναι, απορρίπτει την πρόταση του Γιούνκερ. Ποιος μας λέει δεν απορρίπτει γενικότερα τα μνημόνια. Τώρα θα μου πείτε για κάθε πρόταση δηλαδή θα κάνουμε δημοψήφισμα. Ναι, όχι, θα πρέπει το ερώτημα να είναι πιο διευκρινιστικό. Τα μνημόνια είναι αλλά, νόμοι. Αλλά εγώ επαναφέρω στη μνήμη σας κάτι πολύ πιο απλό, διότι η ερμηνεία δεν θα γίνεται όπως βολεύει το κάθε κόμμα, θα γίνεται ρεαλιστικά. Το αποτέλεσμα των εκλογών. Αυτό είναι μια δημοκρατία και. Ακούστε. Του νέου ότι. Το αποτέλεσμα των εκλογών λοιπόν τη 25η Ιανουαρίου είχε ξεκάθαρα αντιμνημονιακό χαρακτήρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε κυβέρνηση επειδή είπε θα δώσω ηθαγένεια στους λαθρομετανάστες. Και μια παρένθεση για το θέμα αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό, ενδεχομένως πιο σημαντικό κατά μνημόνια. Εγώ θέλω να καταγγείλω τη στάση ορισμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία θέλανε να εκβιάσουν τον ελληνικό λαό στη σκάλπη, λέγοντας να ψηφίσει ένα ναι, δείχνοντας την ουρά στα ATM,
Δεν έδειξαν όμως ένα πλάνο να τσουρέσουν λαθρό μεταναστών, για παράδειγμα στη Μυτιλίνη που σφάζονται για να πιάτο φάει. Αυτοί έρχονται στην Ελλάδα και σε αυτού θα δώσουμε ηθαγένεια. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι να σκεφτούμε τι θα έρθει την επόμενη μέρα, διότι όταν ένας λαός είναι οικονομικά υπόδηλος, τότε είναι εύλογο ότι θα γίνει φορά στις οποιαδήποτε. Θα τον μπιέξεις ή θα τον αφήσεις να πηγεί? Όχι, δεν έχει να κάνει με ανθρωπισμό, εδώ έχει να κάνει με την επιβίωση της χώρας. Ναι, αλλά αυτό, έχεις αυτό το κύριε πρόβλημα. Κουρή, και μέσα σε όλα αυτά, και μέσα σε όλα αυτά, κύριε Κουρή. Πολλές φορές. Και μέσα σε όλα αυτά, στο φιλόξενο κανάλι σας, εσείς δεν μπορείτε να φιλοξενήσετε τον αρχηγό της τρίτης πολιτικής δύναμης χώρας, τον κύριο Μιχαλολιάκο. Σας ρώτησα πριν να αρχίσει η εκπομπή. Επειδή με ρωτήσατε πριν να αρχίσει η εκπομπή, ο οποίος είναι κάτι περιορισμό. Έχουμε σκεφτεί ότι μια βραδιά να τον καλέσουμε, αλλά γι' αυτό ρώτησα. Μπορεί να έχετε μια τηλεφωνική παρέμβαση. Εντάξει. Εγώ δεν μπόρεσα να ψηφίσω, ομοίως δεν μπόρεσα να ψηφίσει να ο κύριος Μιχαλολιάκος. Να πω μια είδηση. Τη δημοσίευε το Βήμα εδώ και λέει ότι σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Βήμα, το Βήμα της ιστοσελίδα του Βήματος, έγινε ήδη τηλεδιάσκεψη με τους θεσμούς, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις προτάσεις επί των δημοσιονομικών μέτρων και των μεταρρυθμίσεων και τα πρώτα σχόλιά τους ήταν θετικά. Στη συνέχεια, αφού εξασφαλίστηκε. Να το πω ολόκληρο, μισό λεπτό. Στη συνέχεια, αφού εξασφαλίστηκε η θετική στάση Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Γερούν Ντάισεμπλουμ και του Μοσκοβισή, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμών, ο κ. Χουλιαράκης, ενημέρωσε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κατόπιν τούτων, όλα είναι έτοιμα. Διαβάζω κείμενο εδώ, έτσι. Να έρθει το κείμενο των ελληνικών προτάσεων και στην Βουλή. Το διαβάζω από το. Αύριο θα εισαχθεί στην Επιτροπή και με τη διαδικασία. Και στον Ομέλεια, νομίζω. Τώρα, με τέτοια κρίση, όμως, κύριε Παπά, με 1,5 εκατομμύριο άνεργους, πάνω από 400.000 μπουκέτα, φτωχούς, απολυμμένους, άνεργους, γιατί δεν ανεβαίνει το ποσοστό? Ο ελληνικός λαός να μάθει και θα μάθει και με τα μνημόνια που έρχονται. Θα ήταν πολύ καλύτερο αυτό να το έκανε πράξη χωρίς τα μνημόνια, με την καταγγελία των μνημονίων, ότι μπορεί να ζήσει και χωρίς Καγιέν, μπορεί να ζήσει και χωρίς iPhone. Έχουμε ένα λαό με υψηλό φρόνημα, το απέδειξε στις 5 Ιουλίου. Αυτός ο λαός, αν έχει την κατάλληλη ηγεσία, μπορεί να κάνει θαύματα. Το έχει αποδείξει και στο παρελθόν. Να μην είμαστε τόσο πεσημιστές και λάτρεις ότι. Καταστροφολόγοι ότι χανόμαστε, πρέπει να δεθούμε, το ευρώ το θεοποιούμε και ότι το ευρώ όμως, είναι το άπαν. Γιατί, είδαμε που μας έφερε το ευρώ. Είδατε κι εσείς. Τι λέτε? Διότι για αυτά που σας κατηγόρησαν και βέβαια κάποιες αποφάσεις που έχουν βγει είναι αντίθετα με την δίωξη που είχε ασκηθεί. Τι φταίει ότι δεν. Αποφάσεις, θα σας καταλάβα. Αυτές που ήταν. Τελευταίες εξελίξεις. Ναι, γιατί έχουμε μια τελευταία εξέλιξη πολύ σοβαρή. Πολύ σοβαρή εξέλιξη. Δύο Κασιδιάρη ή όχι για τον Κασιδιάρη μόνο, να σας πω ότι σήμερα καταδικάστη το. Α, το Έθνος και μια εφημερίδα. Το Έθνος και, και ο Ελεύθερος Τύπος. Ναι. Το Έθνος του Μπόμπολα, ο Ελεύθερος Τύπος. Από δύο αγωγές και από τον κύριο Μιχαλολιάκο, τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής, και από τη βουλευτή και η σύζυγό του, την Ελένη Τζαρούλια, για συγκοφαντική δυσφήμιση. Ναι. Εχμή του δόρατος στον αγώνα και στη λασπολογία εναντίον του κινήματός μας, όλο αυτό το διάστημα. Ναι. Καταδικάστηκαν λοιπόν από τα ελληνικά δικαστήρια. Όχι, ήταν και άλλη απόφαση, αυτό σας είπα. Και είναι και η δεύτερη απόφαση. Μάλιστα, είχαμε μια σημαντική αγόρευση σήμερα του δικηγόρου, του συνηγόρου υπερασπίσεως του κ. Μιχαλολιάκου στην αίθουσα δικαστηρίου, τη διάρκεια της σημερινής δίκης. Όπου αποκαλύφθηκαν πάρα πολλά. Όχι για την αποβολή της πολιτικής αγωγής, που ήταν κάτι πολύ πιο σωστό. Κάτι πολύ πιο σημαντικό, πες το εσύ. Που αποδεικνύει ότι η Χρυσή Αυγή ήταν θύμα μιας ξεκάθαρης πολιτικής κευωρίας. Το γεγονός ότι η δικαστική λειτουργεί, ότι η Χρυσή Αυγή, αυτό που λέγαμε όλο αυτό το διάστημα, ήταν θύμα μιας πολιτικής κευωρίας. Πολύ σημαντικό. Ότι η δικαστική λειτουργεί ήταν θαμώνες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μάλιστα πριν μία μέρα. Απόφαση, λοιπόν, υπάρχει ένα email από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κυρίου Γιώργου Γουλέα, ο οποίος για μια άλλη υπόθεση, Σπύρου Γιώργου Γουλέα, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος 27 του μηνός, μία μέρα δηλαδή πριν ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία να χτυπηθεί η Χρυσή Αυγή για τον νόμιμο πολιτικό αγώνα που διεξήγαγε, μία μέρα λοιπόν φανερώθηκε ότι ήταν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, κάτι το οποίο δεν προβλέπεται. Διότι οι δικαστές δεν υπάγονται στο πολιτικό σκέλος που είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, υπάγονται στον Άριο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και το καθεξής. Ποιος ο λόγος λοιπόν τέτοιοι άνθρωποι με τέτοιο θεσμικό ρόλο να πηγαίνουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και να συμμετέχουν στη σύσκεψη? Και τι είδους σύσκεψη είναι αυτή και τι περιεχόμενο είχε, το αποκάλυψε το ίδιο το πλήρωμα του χρόνου, που απόδειξε ότι μία μέρα μετά ασκήθηκαν αντισυνταγματικές διώξεις
χωρίς να, να γίνει κανένα σεβασμός ούτε στο Σύνταγμα, ούτε στο γεγονός ότι οι άνθρωποι. Υπήρχε κάποια σύσκεψη εκεί. Ας απαντήσουν αυτοί. Ας απαντήσουν αυτοί. Εγώ δεν μπορώ να μαντέψω. Αυτό υπάρχει σε άλλη οικογραφία, άλλη υποθέσεως. Όπου λέει ο Γιωργουλέας, δεν μπορώ να έρθω στο ραντεβού γιατί έχω σύσκεψη. Αποκαλύφθηκε σε αγόρευση του δικηγόρου. Σήμερα. Δεν θα τα λέγαμε αυτά τα πράγματα, αλλά θα πρέπει ο κόσμος πλέον να πληροφορηθεί. Τα δύο μήνες έχει εξηγήσει δίκη. Εγώ προσωπικά δεν ασχολούμαι. Δεν έχει μπει επί της ουσίας ακόμα, νομίζω. Δεν έχει μπει επί της ουσίας και ούτε θα μπει. Και ούτε θα μπει. Είναι γνωστό τη σπάση. Κύριε Κουρή, εσείς κάνετε ρεπορτάζ, είστε του μάχημου ρεπορτάζ, τη μάχημη δημοσιογραφία. Ακόμη έρχεστε στη Βουλή συχνά. Σας βλέπω συχνά που συλλέγετε πληροφορίες και βλέπετε κόσμο. Θα το έχετε διαπιστώσει και ο ίδιος. Εγώ σας μεταφέρω ότι ακόμα και από τους πολιτικούς μας αντιπάλους δεν θα βγουν να το πούνε στο γυαλί. Είναι άλλοι λόγοι. Πολιτικούς μας αντιπάλους. Όλοι είναι πλέον πεπισμένοι και μας το λένε και κατηδίαν στη Βουλή ότι αυτή η υπόθεση είναι μια καθαρή σκευωρία, είναι μια καθαρή πολιτική δίωξη. Και δεν οδηγεί πουθενά. Αυτό το πουλόβερ αρχίζει και ξυλώνεται. Έπρεπε να μείνουν στο θέμα της. Το θέμα το ποινικό βεβαίως. Και με την ευκαιρία, επειδή έχουμε αρκετά μηνύματα από φίλους μας, τα οποία είναι ακριβώς διαιρεμένα. Θα τα δεις και εσύ μετά που βλέπεις τα μηνύματα. Εδώ, ένας φίλος ο Δημήτρης, διαβάζω δύο έτσι. Το ένα από τη μία πλευρά, από τη Γερμανία, για να διαβάζουμε το εξωτερικό που θες. Εσύ λέει: συγχαρητήρια που καλείτε τη Χρυσή Αυγή να μας πούν και το σχέδιό τους και τη γνώμη τους για την Ελλάδα εκτός ευρώ. Άλλος φίλος εδώ, άλλοι φίλοι μάλλον από τη Σαλαμίνα, η Μοσχού λέει: γιατί βγάζετε τη Χρυσή Αυγή, τι του θέλετε τους φωνιάδες. Έτσι. Και αντίστοιχα μηνύματα. Στη Βουλή είναι, αγαπητοί φίλοι. Και από την άλλη πλευρά. Είναι. Υπάρχουν και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Και έχουν ψηφιστεί από εσά, από τον κόσμο δηλαδή, από τους πολίτες. Και αγίμονο αν δεν ακούμε και την άποψη ακόμα για αυτό που θεωρείτε ότι. Αν μας αφιερώνατε. Και δεν το λέω σαν παράπονο, αλλά αν μας αφιερώνατε στο μέλλον λίγο τηλεοπτικό χρόνο επιπλέον. Θα μπορούσα να κάνουμε μια συζήτηση και εκτός της εκπομπής δικής σας που είναι πιο, με ρυθμούς πιο γρήγορους πάνω στο πρόγραμμά μας το οικονομικό, το αναπτυξιακό γιατί υπάρχει σχέδιο στη Χρυσή Αυγή. Δεν είμαστε μόνο λόγια. Υπάρχουν εμπειρογνώμονες, υπάρχει σχέδιο, ένα πρωτόλιο κείμενο σας το έχω δώσει. Είναι ερώτημα, ωραία, ενδιαφέρον έχει. Ναι, ναι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκτενή συζήτηση πάνω στις προτάσεις της Χρυσής Αυγής που είναι υπαρκτές και ρισκέλευτες. Σε ό,τι αφορά το ευρώ, ναι. Διότι είναι ένα ερώτημα το οποίο ενδεχομένως πολλοί τηλεθεατές να αρχίζουν να το σκέφτονται σοβαρά, το κατά πόσο δηλαδή η χώρα θα βρεθεί προτελεσμένων γεγονότων εκτός ευρωζώνης, είναι κάτι για το οποίο έχουμε επανειλημμένως εκφραστεί λέγοντας τα αυτονόητα. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη εξόδου της χώρας από την ευρωζώνη. Είμαστε μέλος της ευρωζώνης, υιοθετήσαμε σαν εθνικό μας νόμισμα το κοινό νόμισμα το ευρώ, το έχουμε πληρώσει πανάκριβα. Και θεωρούμε ότι εάν ήταν δικιά μας απέτηση, σαν κράτος, να φύγουμε από την Ευρωζώνη, θα ήταν κάτι καταστροφικό για την ελληνική οικονομία. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, κανένας μηχανισμός να φύγει η χώρα μας από σου την Ευρωζώνη. Θα φύγεις όμως μόνος σου. Δηλαδή, λοιπόν, εάν υπάρχει, λοιπόν, αν υπάρχει θελούσια βούληση εξόδου από την Ευρωζώνη. Όχι, να σε αναγκάσουν. Αυτό εννοεί ο ναι, να σε αναγκάσουν και να φανεί ότι εσύ τελικά το αποδέχεσαι. Να παρακαλάσει, να μην φύγω. Λοιπόν, θα ήταν ό,τι χειρότερο για την ελληνική οικονομία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Διότι δεν υπάρχει καμία παραγωγική διαδικασία στην ελληνική οικονομία. Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής έχει κυριολεκτικά απαξιωθεί σε μη αναστρέψιμο σημείο. Οι τελευταίες πολιτικές που ακολούθησαν τα τελευταία κόμματα από τη μεταπόληση και μετά έχουν οδηγήσει την ελληνική οικονομία σε μια ύφεση άνευ προηγουμένου. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που η ελληνική οικονομία δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές για να υποστηρίξει τη μετάβαση σε ένα εθνικό νόμισμα, τη δραχμή το προκειμένο, θα ήταν σαν να πετάμε στον κάρθο των αχρήσεων όλες τις θυσίες, όχι αυτές που επικαλούνταν οι πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τις θυσίες του ελληνικού λαού που χρυσοπλήρωσε για παράδειγμα με το ευρώ όλα αυτά τα σκάνδαλα, τις μίζες, τους Ολυμπιακούς αγώνες, την παραοικονομία, η οποία στήχησε πάρα πολύ ακριβά. Θα ήταν ό,τι χειρότερο. Εάν υπήρχαν όμως οι δομές, θεωρητικό, τότε θα έπρεπε η Ελλάδα να εξετάσει κατά πόσο τη συμφέρει να επιστρέψει στη δραχμή. Και η Μαρία Δανακσάη, ανταποκρίτη του Μέγκα στο Παρίσι, γράφει εδώ: με τηλεδιάσκεψη φέρεται να ενημερώθηκαν οι θεσμοί. Σήκωσε tweet πριν από 25 δευτερόλεπτα επί της πρότασης. Τα πρώτα σχόλια θετικά σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες. Είναι δεύτερη συνάδελφο, έγκυρη σχετική. Ας ρωτήσουν όμως ποιες είναι και αντιδράσεις στον ελληνικό λαό. Να πούμε μπορεί το κοφλήφι να έχουν θετικά μηνύματα, αλλά οι Έλληνες όταν θέλουν πάντως να μην ξέρουμε. Να μην ξέρουμε. Η στιγμή έχει πάρει. Α, για του θεσμού λε, γιατί στην Άρφα έχει πάρει σαφή θέση και σκληρή. Τρόικα, όχι. Μεταφέρω ότι η ρεπορτάζ στην Άρφα είναι έγκυρη συνήθω και η οποία
μου λέει, γράφει εδώ πριν από ένα λεπτό το σήκωσε. Ακριβώς. Και με θέση συγκεκριμένη που δεν έχει τη στάση αντιπηδημοσίως, έτσι, συνάδελφος και δεν είναι και η θέση των θεσμών. Συνάδελφοί σας πάντως θα λειτουργήσουν αυτή τη στιγμή πολύ κατευναστικά. Όχι, μην αδικήσουμε συνάδελφους. Μην αδικήσουμε συνάδελφους. Στο θέμα της οργής του λαού. Εγώ θέλω να πω ότι ο ελληνικός λαός αποδεικνύει και με τη στάση του δημοψήφισμα, αλλά και με την ογένη περήφανη στάση του σε αυτή την οικονομική κρίση, σε αυτόν τον οικονομικό πόλεμο που δεχόμεθα ως έθνος, ως λαός. Αποδεικνύει λοιπόν το ύψος του, τις δυνάμεις του και πολλοί κάποιοι πρέπει να μην κοιμούνται ευχάριστα και να φοβούνται την καταλυτική οργή του λαού. Τι να φοβούνται, που αργά ή γρήγορα θα έρθει. Δηλαδή ο κόσμος θα ξεσηκωθεί. Με αυτά τα μέτρα που έρχονται, δεν είναι απλό πράγμα. Θα ψηφίσουν τόσα κόμματα αύριο στη Βουλή. Κόμματα, όχι ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός ψήφισε όχι στα μνημόνια. Ναι, σύμφωνα. Ο ελληνικός λαός όμως. Το είπε ξεκάθαρα. Είναι. Το είπε ξεκάθαρα. Και τα κόμματα που δηλαδή, ήταν τα μνημονιακά. Θα είναι η σταγόνα που θα ξεχυλήσει το ποτήρι, κύριε Πουρή. Και κύριε Ξενάκη. Πάντως ο κύριος Τσίπρας έχει πολύ μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο αυτή τη στιγμή και είχε πολύ μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο και φαίνεται από τις μετρήσεις αλλά και, και από το γύρω-γύρω. Εγώ δεν νομίζω πολιτικό κεφάλαιο, θα έλεγα πολύ καλό επικοινωνιακό, όχι, πολύ καλό επικοινωνιακό τίμημα. Μετά ένα πρόσωπα δεν είναι, μέσα εδώ όμως ο κύριος Τσίπρας κρατάει. Επί της ουσίας δεν έκανε τίποτα ούτως ώστε να οδηγήσει τη χώρα εκτός οικονομικής κρίσης. Κάτι το οποίο δεν ήταν μόνο δικιά του προεκλογική μήνες, θέση. Ήταν και αυτό που είδαμε στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν το έχουμε ξαναδεί. Εγώ αυτό που βλέπω και το καταθέτω σαν προσωπική μου άποψη. Ήστερα έγινε το θέμα της Ελλάδας παγκόσμιο. Ισχύει. Αλλά προσέξτε, αυτό που καταθέτω σαν προσωπική άποψη είναι ότι θα μπορούσαμε να συγχαρούμε τον ΣΥΡΙΖΑ για την επικοινωνιακή πολιτική, την οποία χειρίστηκε άψογα, ούτως ώστε να μην δημιουργεί αρνητικούς συνειρμούς όταν, για παράδειγμα, ακούμε που είπατε, κύριε Ξενάκη, οι θεσμοί. Δεν είναι θεσμοί, είναι η Τρόικα. Και η συμφωνία δεν είναι συμφωνία, είναι μνημόνιο. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ χειρίστηκε πάρα θα πολύ καλά το θέμα αυτό. Η ουσία είναι ότι τα μέτρα έρχονται και θα είναι καταιγιστικά, θα είναι εξίσου αιματηρά με τα προηγούμενα και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο στην ελληνική κοινωνία να μπορέσει να ανταπεξέλθει ο λαός οικονομικά τουλάχιστον σε αυτή τη φοροκαταιγίδα που έρχεται. Και για να μην αδικούμε, μισό δεν θέλω να πούμε. Οι ευθύνες βαρύνουν εξίσου και τον κύριο Σαμαρά. Αν δούμε μικρά παιδιά να διαπραγματεύονται για τα πράγματά τους, για τις τάπες που παίρνουν στο δημοτικό, ξέρετε. Διαπραγματεύονται πολύ καλύτερα από αυτούς. Οι άνθρωποι αυτοί και ο Σαμαράς και ο Τσίπρας δεν έχουν εμπειρία επαγγελματική να διαπραγματευτούν. Ότι με βάζει τον πειρασμό. Παράδειγμα, εγώ που ήμουν για πάρα πολλά χρόνια επιχειρηματίας, το λέω ευθαρσώς ότι έχω καλύτερη εμπειρία να διαπραγματευτώ και να μιλήσω από τις βλακίες του Τσίπρα με τις γραβάτες του Γιουγκέρ και τα χαριαντίσματα ή με τα yes, φράου Μέρκελ. Του Σαμαρά. Αντικειμενική παρατήρηση. Αλλά και εγώ θα σας πω ότι σας έδωσε μια ευκαιρία μεγάλη ο ελληνικός λαός. Δεν την διαχειριστήκατε. Και αποδεικνύουμε με τη στάση μας. Δώσατε δικαιώματα. Δεν τελείωσε η Χρυσή Αυγή όμως. Δεν τελείωσε, αλλά δέστε πόσο τι ποσοστό να σας πω κάτι, είχε. Κύριε Κουρή, αυτό θέλω να πω ότι επειδή είπατε για τα λάθη των άλλων. Σας το είπα και την περασμένη φορά και το επαναλαμβάνατε, νομίζω, δεν ξέρω, το πιάσετε τότε. Σας είπα το παράδειγμα με το πουλάρι. Και το άλογο φαβορή κούρσας. Το πουλάρι μεγάλωσε. Είναι πλέον φαβορή και άλογο κούρσας. Λοιπόν, κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο σας. Από εσάς εξαρτώνται όλα, έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που είστε μαζί μας. Το ραντεβού μας είναι αύριο το βράδυ στις 10 επί του πιεστηρίου. Θα είναι μια κρίσιμη μέρα και σημαντική αυριανή και πυκνή πολιτικών εξελίξεων. Κόντρα 24, Εμίλιο Ζουλιάτσος, ακολουθούν το πρωί στα περίπτερα η Κόντρα News και βέβαια διαδικτυακή 24 ώρα ενημέρωση στο kontranews.gr. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλό βράδυ. Λέμε αύριο το βράδυ. Καλό βράδυ.